Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αργυρό speaking εδώ. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Από ό,τι βλέπετε είμαι πάρα πολύ επαγγελματίας και έβαλα το τραπεζομάντιλο πίσω μου έτσι για να αισθανθώ κι εγώ ότι είμαι μια φανταστική YouTuber. Έχω κάνει τα φρυδάκια μου, κλασικά δεν αλλάζω προϊόν παιδιά, με τη σύγκλο την πομάδα το νούμερο 19. Ακούτε και τα μικρά τσακώνονται, κλασικά, ελπίζω να το συνηθίσατε πια. Και το Brow Colorist Semi Permanent Brow Mascara από Catrice που την λατρεύω. Λοιπόν, σήμερα θα ετοιμαστούμε και καθώς ετοιμάζομαι θα σας κάνω και ένα story time. Το Bella Shop, παιδιά, είχε την ευγενή καλοσύνη να μου στείλει ορισμένα πραγματάκια, εμένα και της Γεωργίας. Οπότε σήμερα θα βαφτούμε με αυτήν εδώ την παλέτα. Είναι η Oh So Special, είναι από την εταιρεία Sleek. Είναι η παλετίτσα μας, λοιπόν, η iDivine, είναι από τη σειρά iDivine. Και εδώ κάτω λέει Designed and Developed in the UK, αλλά Produced in China. Λοιπόν, έχει 12 μήνες ζωής από την ώρα που θα την ανοίξεις, όμως λίγο πολύ ξέρουμε ότι όλες κρατάμε τα καλλυντικά μας και παραπάνω. Λοιπόν, οπότε θα ξεκινήσω. Έχει εδώ το ναϊλάκι με τις αποχρώσεις, που εμένα δεν μου αρέσει αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να βάλω πάνω, να διαβάσω και ξανά και ξανά. Θα ήθελα να τις λέει από κάτω, κάπως με μικρά γράμματα, να έχει έναν άλλο τρόπο να λέει τις αποχρώσεις. Λοιπόν, τα μάτια μου είναι σεταρισμένα με τις Catrice στο, όπα, με τις Catrice στο καμουφλάζ, που είναι αγαπημένο και τελειώνει κιόλας. Και θα πάω τώρα με την απόχρωση Bow, που είναι αυτά τα πινελάκια, τα συχαίνομαι, είναι άχρηστα για μένα. Θα πάμε εδώ με αυτή την απόχρωση εδώ, την Bow, και θα σετάρουμε λίγο το κονσιλεράκι μας. Θα κάνουμε όχι eyeliner σήμερα, μου έχετε ζητήσει να μην σας κάνω eyeliner σήμερα, οπότε δεν θα κάνουμε eyeliner, θα κάνουμε ένα γήινο. Παίρνω ένα τέτοιο πλακέ πινελάκι από την εταιρεία Focalur. Και θα ξεκινήσω με ένα σκούρο μαύρο, το μαύρο που έχει εδώ, Noa, έτσι λέγεται, το μαύρο που έχει εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για το τι μπορεί να πάει στραβά σε ένα γάμο. Λοιπόν, εγώ παντρεύτηκα το Φλεβάρι του 2001, εντάξει. Λοιπόν, και ήταν και εκεί του, κοντά του, μια εβδομάδα μετά του Αγίου Βαλεντίνου, αν θυμάμαι καλά. Κάνω μια χοντρή γραμμή με μαύρη σκιά εδώ και το ίδιο θα πάω να κάνω και από την άλλη. Λοιπόν, ήταν εκείνη η εποχή, λοιπόν, μια εβδομάδα μετά του Αγίου Βαλεντίνου, γιατί δεν προλαβαίναμε να παντρευτούμε στις 14, όχι ότι είχε ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, και το κακό είναι ότι εγώ δεν πέρασα ωραία στο γάμο μου, ούτε στις προετοιμασίες, γιατί ήμουνα 5 μηνών έγκυος, βέβαια στις ετοιμασίες λιγότερο έγκυος, ενώ λιγότερων μηνών, έτσι, ήμουν ακριβώς 5 μηνών όταν παντρευόμουν. Βλέπετε ότι αρχίζω και κάνω ένα τύπου τρίγωνο με τη σκιά. Λοιπόν, όταν εγώ ήμουν έγκυος, λοιπόν, ούτε τις όλα τα καλά που συνήθως περνάει μια εγκυμονούσα είχα στο πρώτο μου παιδί, γιατί κουβαλούσα, παιδιά, τσιμέντα, έκανα δουλειές στο σπίτι που τότε το φτιάχναμε. Είχαμε κάνει μια στο πατρικό μου, έφτιαχνα το πατρικό μου τότε, για να παντρευτούμε και να μείνουμε μέσα. Λοιπόν, και όσο πάω, παιδιά, σβήνω την μαύρη σκιά, έτσι, τριγωνικά, εδώ. Σβήνω, σβήνω. Λοιπόν, οπότε δεν είχα περάσει πάρα πολύ καλά, γιατί κουραζόμουν αρκετά, έτρεχα από εδώ, από εκεί, να γίνει το ένα, να γίνει το άλλο, να γίνει το παράλληλο.
και πάει λέγοντας. Τώρα θα πάρω τη σκούρα καφετή, σκιά, που είναι η boxed, που είναι τούτη εδώ. Και θα πάω πάλι να σβήνω με το ίδιο πινελάκι που κρατούσα και θα το πάω και λίγο παραπάνω. Έτσι, λίγο πιο πάνω από τη γραμμή μου. Λοιπόν, οπότε να ξεκινήσουμε να πούμε ότι εγώ ούτε σαν έγκυος πέρασα καλά τότε, ούτε και σαν νυφούλα. Και πάμε να δούμε τι έγινε με τα στραβά. Λοιπόν, με τα στραβά, όταν ήρθε η ώρα να πάμε να διαλέξουμε το νυφικό, γιατί καταλαβαίνετε εδώ είναι Ρόδος, πουριτανισμοί, ένα σωρό, γρήγορα να παντρευτούμε, τι θα πει ο κόσμος και άλλα τέτοια ωραία διάφορα. Εδώ δεν μας ενδιαφέρει γιατί θα μπει η σήμερα σκιά, οπότε μη σας απασχολεί. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα θα θυμάμαι και δεν ξέρω να γελάω ή να κλαίω. Εν τω μεταξύ έχω και τη μικρή εδώ. Οπότε έρχεται η ώρα, παιδιά, να διαλέξουμε νυφικό. Πάμε να διαλέξουμε το νυφικό. Εγώ είχα ήδη κυλίτσα, ήμουνα νομίζω κανένα μήνα πιο πριν. Διψάσαμε. Κάνα μήνα πιο πριν. Και λέμε εντάξει, πάμε να διαλέξουμε το νυφικό. Ούτε το νυφικό ήταν αυτό που ήθελα. Είχα μαζί μου τη μαμά μου και την πεθερά μου. Και δεν το ευχαριστήθηκα, όχι γιατί είχα τα κιλά της εγκυμοσύνης και το μωρό μες στην κοιλιά, αλλά γιατί ένιωσα ότι δεν με αφήσανε έτσι να, πώς να το πω, δεν με αφήσανε να πάρω κάτι σύμφωνα με το δικό μου γούστο, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Σύμφωνα με το δικό μου γούστο, κάτι που να μου άρεσε εμένα και να ένιωθα όμορφα μέσα σε αυτό. Λοιπόν, με παρακαλούσε ο άνθρωπος εκεί, έχεις ωραίους ώμους, να βάλουμε ένα με τους ώμους έξω, να βάλεις κάτι έτσι, που εγώ τρελαίνομαι να έχω τους ώμους έξω. Όχι, μου λέγανε, θα κάνει κρύο, είναι Φλεβάρης, θα κρυώσεις. Ξαναβάζω κονσίλερ, παιδιά. Από ό,τι είδατε, έχω μπλεντάρει το καφέ μαζί με το μαύρο και θα ξαναγυρίσουμε εκεί. Να μην το κάνεις αυτό. Και δοκιμάζω το νυφικό. Ούτε ήταν του γούστου μου. Ήταν καταρχήν σατέν, ήταν κατάβαρο. Όλες οι κοπέλες θέλουν να μείνουν με τον νηφικό τους, ας πούμε, πώς να το πω, όλη τη βραδιά. Εγώ όταν γύρισα σπίτι ήθελα να το πετάξω από πάνω μου, παιδιά. Καθόλου δεν το ήθελα και δεν μου άρεσε κιόλας. Θα σας βάλω φωτογραφίες στο τέλος για να δείτε. Θα σας δείξω και τη φωτογραφία του γάμου μου. Ξαναβάζω κονσίλερ, παιδιά, γιατί θέλω να φωτίσω λίγο περισσότερο εδώ το σημείο. Λοιπόν, και εγώ ήμουνα τότε και ένα παιδί που ούτε ακόμα είχα μανία με τα καλλιντικά, ούτε ήξερα να βάφομαι, όχι ότι τώρα ξέρω, απλά έτσι, παίζω. Ούτε ήξερα φωτοσκιάσεις, ούτε ήξερα τι χρώματα πρέπει να φοράμε για να κάνουμε ένα μακιγιάζ νυφικό και πάει λέγοντας. Και τέλος πάντων, για να μας πήρε το τέτοιο αέρα στο τραπεζομάντιλο. Λοιπόν, και παιδιά, τι να σας πω, έρχεται η ώρα τέλος πάντων που πήραμε το νυφικό, αυτό που ήταν να πάρουμε. Δοκιμάζω ποιο πέπλο ήθελα. Ήθελα ένα πάρα πολύ μακρύ πέπλο με μία απλή στέκα και να έφευγε πίσω. Τα διαλέγουμε, τα κλείνουμε, εντάξει, για να μην σας τα πολυλογώ. Αυτά είναι. Έρχεται η ώρα του γάμου. Φανταστείτε πόσο ευτυχισμένη αισθανόμουν, ηρωνικά το λέω, που δεν πέρασα ένα γάμο όπως οι άλλες κοπέλες.
να πάω να φτιάξω τα νύχια μου, να κάνω το πεντικιούρ μου, να κάνω το μανικιούρ μου. Το μόνο που έκανα ήταν ότι κάναμε μια πρόβα χτενίσματος τότε με την κομμότριά μου, η οποία ήταν μια θείας μου η αδερφή. Κάναμε πρόβα το χτένισμα έτσι όπως το ήθελα, ήθελα πάνω κάτω μπουκλάκια, αυτό το χτένισμα μου άρεσε με το πέπλο που είχα διαλέξει τέλος πάντων. Και να φανταστείτε ότι εγώ έβλεπα τηλεόραση το μεσημέρι, ο γάμος μου ήταν γύρω στις 5 το απόγευμα, αφού μου γυρνά και μου κάνει η μαμά μου, καλά λέει, παντρεύεσαι σήμερα, λέει, γιατί δεν είσαι έτσι, ξέρεις, να ετοιμαστείς, να είσαι πιο χαρούμενη και αυτά. Εγώ τότε σας ενημέρωσα ότι δεν ήξερα πάρα πολλά πράγματα. Πραγματικά δεν είχα κανέναν να με περιποιηθεί, να νιώσω ότι είμαι νύφη, παρά μόνο όταν έβαλα το νυφικό μου και όταν με χτένισε η κομμότρια. Και συνεχίζω και με το μάτι. Θα πάρουμε τώρα μια σήμερα σκιά, την οργάντζα, τούτην εδώ. Οι σλίκοι παλέτες, παρεπιπτόντως, να ξέρετε, είναι πάρα πολύ ωραίες παλέτες για αρχάριους, δηλαδή ακόμα και το μακιγιάζ που κάνω τώρα, εγώ θα το φορούσα για νηφικό μακιγιάζ. Αυτό έχω να σας πω, τι ωραίο ροζάκι. Το βάζω με το δάχτυλο. Λοιπόν, ακούτε και τους υπέροχους ήχους του σπιτιού μου και η Σοφία απέναντι χοροπηδάει στο τραμπολίνο. Έρχεται η ώρα να βαφτώ, άμα δείτε τη φωτογραφία, παιδιά, φορούσα πράσινη σκιά, πάρα πολύ χοντρό eyeliner, το φρύδι, καμία σχέση με το φρύδι που έχω τώρα. Καραμαλής, αύγαλτο, αφτιαχτό, σχήμα 0, φωτοσκιάσεις, τίποτα, μέσα στα μούτρα να είμαι. Όταν ήρθε η ώρα να έρθει η κομμότρια να με χτενίσει, είχε αργήσει πάρα πολύ, γιατί μαντέψτε, χτένιζε μία από τις καλεσμένες μου, πώς σας φαίνεται, είχε αναχτενίσει νύφη, άργησε. Μιλάμε, τίποτα δεν πήγε καλά εκείνη την ημέρα. Άργησε και δεν μου έκανε λόγο βιασύνης και το χτένισμα που ήθελα. Μου έπιασε τα μαλλιά πάνω ένα άλλο χτένισμα. Το πέπλο που ήταν που διάλεξα το μακρύ, το είχε πάρει άλλη νύφη, δεν το είχε επιστρέψει, οπότε μου δώσανε μια τιάρα με ένα άλλο πέπλο πιο κοντό από αυτό που ήθελα εγώ. Μιλάμε, είχα τσατιστεί πάρα πολύ. Με είχε τσατίσει όλη αυτή η κατάσταση. Συν άλλο ένα πράγμα που πήγε στραβά. Τώρα να σας λέω πόσα πράγματα πήγανε στραβά. Λοιπόν, παίρνω και ένα πινελάκι blending και ξαναγυρνάω στο καφέ που είναι το boxed. Γιατί θέλω λίγο ακόμα να στρώσω λίγο εδώ, αυτό εδώ. Και όταν έφτιαχνα τα προσκλητήρια, παιδιά, επειδή ο πρώην άντρας μου είναι από αλλού και είχε συγγενείς σε άλλη χώρα, ήτανε να έρθουν οι συγγενείς του και του είχαν πει ότι δεν θα του ξαναμιλούσαν το ανθρώπου αν παντρευόμασταν τη συγκεκριμένη ημερομηνία που κλείσαμε και για να μπορούν να έρθουν να κλείσουμε άλλη ημερομηνία, παιδιά. Και τα προσκλητήρια ήταν ήδη τυπωμένα. Ωραία. Λοιπόν, φανταστείτε με μένα να είμαι μελλοντική νύφη. Τα προσκλητήρια ούτε ήταν αυτά που μου αρέσανε, γιατί ο πρώην σύζυγος ήταν και λίγο καγκουράκι, οι ηλικίες ήταν τέτοιες, που ακόμα και αυτό ήταν ένα αυτοκίνητο, το προσκλητήριο, με ένα ζευγάρι μέσα. Με φαντάζεστε τώρα να κλαίω, να είμαι σκυμμένη πάνω από τα προσκλητήρια και να σβήνω την ημερομηνία, τον αριθμό δηλαδή, την ημερομηνία. Από τι ήταν, δεν θυμάμαι, αν ήταν 25 να έπρεπε να το κάνω 26, αυτό σας λέω μόνο, 300 τόσα προσκλητήρια να κάθομαι με ένα μπλάνκο και να σβήνω και να φτιάξω την ημερομηνία με το στυλό, με ραπιδογράφο, όχι στυλό, όχι ότι έχει σημασία, και να κλαίω και τελικά δεν ήρθανε κιόλας, πώς σας φαίνεται. Λοιπόν, αυτοί που καταφέρανε να έρθουνε όταν εμείς παντρευτήκαμε και γυρίσαμε στο σπίτι, είχαμε μέσα στο σπίτι τουλάχιστον 10 άτομα φιλοξενούμενους. Νιόπαντρο ζευγάρι, 5 μηνών έγκυος, είχα μέσα φιλοξενούμενους στο σπίτι. Yay, τόσο καλά πέρασα. Όταν γινόταν και η δεξίωση τέλος πάντων στην
ταβέρνα που είχαμε κλείσει, γιατί ένα πράγμα που μετάνιωσα, έρχεται ο μπαμπάς μου, μου λέει: εγώ έχω αυτά τα λεφτά, να σας τα δώσω να πάτε ταξίδι. Ο πατρικός εκβιασμός, ας πούμε, ή επειδή είσαι το πρώτο παιδί που παντρεύω, εγώ θα ήθελα να κάνουμε ένα τραπέζι, ας πούμε, σαν να μου έλεγε: κάτσε να κάνουμε το τραπέζι και μην φύγετε πουθενά. Παρόλο που μου είπε ό,τι θέλετε να τα κάνετε, τα λεφτά που υποτίθεται ότι θα μας έδινε. Anyway, ξαναγυρνάω στο Focalure και παίρνω πάλι το Noir και θα φτιάξω λίγο εδώ και στις άκρες. Έτσι λιγάκι, να τονίσω λίγο, αντί να βάλω μολύβι βάζω σκιά. Ήρθε η ώρα της δεξίωσης, μετάνιωσα, είπαμε που δεν πήγα ταξίδι. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να σερβίρουμε το γλυκό. Λοιπόν, το γλυκό ήταν πάρα πολύ ωραίο, η τούρτα. Αλλά κάποια στιγμή ζητήσανε ορισμένοι καλεσμένοι και άλλο κομμάτι. Αν έχει και άλλη τούρτα, ελπίζω να φάγαν όλοι, ακόμα το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Και να μας λέει εκεί στο εστιατόριο, στην κουζίνα, ότι δεν έχει άλλη τούρτα. Λέω, αφού παρήγγειλα ακριβώς για τα άτομα τόση τούρτα και μία έξτρα. Πού πήγε όλη αυτή η τούρτα, σερβιρίστηκε, γιατί μας είχε σερβίρει μικρά κομμάτια. Σύν ότι είχα παραγγείλει και μια δεύτερη, ξέρετε, όχι αυτή που κόψαμε, και μια εξτρά. Με την ίδια συνταγή, την ίδια γεύση. Λοιπόν, τραβήξω εδώ μια πιο έντονη γραμμούλα στο μαύρο. Γιατί έτσι μου ήρθε, στην τρέλα. Και θα τη σβήσω πάλι και αυτή λίγο, έτσι, προς τα μέσα. Λίγο. Λοιπόν, και μου λένε ότι δεν έχει άλλη τούρτα. Μιλάμε το τι καβγάς έγινε. Να του λέω, άνοιξε μου την κουζίνα να δω, γιατί δεν σε πιστεύω, και να μην μου ανοίγει την κουζίνα, παιδιά, να δω τι έγινε, πού είναι η τούρτα, ας πούμε, και αυτά. Τέλος πάντων, τους πέρασε, δεν με αφήνανε να δω. Εδώ έχει λίγο ένα λαθάκι. Λοιπόν, τους πέρασε. Δεν ήθελα να τους περάσει, αλλά δυστυχώς τους πέρασε. Δεν βαριέσαι, τέλος πάντων. Έγινε και αυτό. Συμβουλές στις μικρούλες που παντρεύεστε, είτε είστε έγκυος ή όχι, μη σας ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος, να διαλέξετε αυτό που θέλετε. Εμένα προσπαθούσαν να μου κρύψουν την κοιλιά, οπότε το στυλ του νηφικού ήταν κάτι που δεν ήταν του γούστου μου. Εν τω μεταξύ ήμουν αραβωνιασμένη και θα παντρευόμουν, που ήταν το κακό και γιατί είναι έγκλημα να είσαι έγκυος όταν παντρεύεσαι, δεν μπορώ να το καταλάβω. Λοιπόν, οπότε έβγες τα κορίτσια που ακόμα και τα κουκλάκια της τούρτας κάνουν την ύφη εγκυμονούσα. Θα σας τη δείξω και θα σας τη βάλω και για να την δείτε, για να δείτε και το νηφικό. Από πού να το πιάσουμε και πού να το τελειώσουμε. Αν κάτσω και τα αριθμίσω, θα βάλω τώρα τη μάσκαρα αυτήν εδώ την τρομακτική, με το τρομακτικό βουρτσί. Η προηγούμενη φορά με έπιασε φαγούρα και μου φάνηκε λίγο στεγνή. Τώρα θέλω να ξαναδώ, δεύτερη φορά που τη χρησιμοποιούμε, να δω τι συμβαίνει. Αν με ξαναπιάσει φαγούρα, δεν θα τη ξαναβάλω. Κό που δεν ήθελα, πέπλο που δεν ήθελα, κλάμα για τα προσκλητήρια, αλλαγή με τον μπλάνκο, το χτένισμα που δεν ήθελα το είπα, η τούρτα δεν υπήρχε. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να το ξαναπερνούσα αυτό. Όχι ότι θέλω να ξαναπαντρευτώ, δεν θέλω να ξαναπαντρευτώ. Αλλά αν ποτέ παντρευόμουν, να το είχα αποθυμένο, θα ήθελα, γιατί και πριν να μείνω έγκυος είχα πάρα πολύ ωραίο σώμα, θα ήθελα ένα νηφικό που να είναι του γούστου μου και να μην με στοιχιώνουν αυτές οι φωτογραφίες, γιατί οι επαγγελματίες όταν μιλάνε έχουν δίκιο, σε στοιχιώνουν αυτές οι φωτογραφίες για πάντα και εγώ δεν θέλω ούτε να τις βλέπω. Αυτά όσον αφορά, να σας δείξω τώρα το υπέροχό μου χαμόγελο, τρομάρα μου. Λοιπόν, εδώ παιδιά είναι η φωτογραφία μου όταν ήμουν νύφη, θα σας την βάλω και κάπου εδώ να τη δείτε και πιο καλά, να δείτε και τον... Και το υπόλοιπο νηφικό ήταν όλο σατέν κάτω. Όχι ότι ήταν άσχημο το νηφικό, δεν είναι του γούστου μου. Κοιτάξτε εδώ το φρύδι, κοιτάξτε το μακιγιάζ, ένα μαύρο χάλι. Εντάξει, η θλίψη στα μάτια μου είναι ζωγραφισμένη, νομίζω, έτσι. Λοιπόν, και όχι, δεν μου φταίγε το
το παιδάκι μου που είχα στην κοιλιά μου, άλλα πράγματα μου φταίγανε. Οπότε να κάνετε, κορίτσια, αυτό που σας αρέσει. Το Μπέλας ο Πεπίσης μου έστειλε αυτό εδώ, που είναι το Corrector and Concealer Palette. Ναι. Λοιπόν, που είναι αυτό εδώ, είναι σε κρεμμώδη μορφή. Θα βάλω τώρα από Catrice το Energizing Prime and Care Spray. Έχει βιταμίνη C. Και από ό,τι βλέπω, το ένα είναι πουδρένιο και τα δύο είναι, αυτά τα δύο είναι κρεμμώδης. Πρώτα θα βάλω αυτό εδώ, θα το βαφτίσω κορέκτορα. Ναι, κορέκτορας παιδιά, έχει αυτό το χρώμα που διορθώνει. Για foundation παιδιά σήμερα θα κάνουμε πείραμα. Και τώρα θα πειραματιστούμε με μια ηλίθια πούδρα για μένα, που είναι της Fenty Beauty. Που δεν είναι αυτή ούτε για σετάρισμα ούτε τίποτα. Επέμενε η κυρία στα Sephora ότι είναι η απόχρωσή μου, είναι η cashew. Εγώ θα βάλω όμως λίγο να κάνω self-tan με το μακιγιάζ πάλι. Θα βάλω λίγο παιδιά εδώ στο δισκάκι μου. Και θα βάλω ενυδατική εμβριολής, θα τα ανακατέψω και θα δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα foundation. Θα πάρω ένα συνθετικό πινελάκι και θα ανακατέψω την ενυδατική με την πούδρα. Εγώ είμαι μαυρισμένη. Για να δούμε τι κάναμε. Θα την απλώσω αρχικά με πινέλο, με αυτό εδώ, της Real Techniques. Πορτοκαλίζω. Αλλά θα δούμε τα γκάτσι πώς θα φαίνεται. Δεν θα χρησιμοποιήσω το Beauty Blender, εντάξει μου φαίνεται. Επιστρέφω στο σλίκ εδώ πέρα, αυτό εδώ, και θα φωτίσω το πρόσωπό μου πάλι με τα δάχτυλα, έτσι λίγο να λιώσει το προϊόν. Νομίζω στο θέμα concealer ό,τι δουλειά μπορεί να κάνει η θερμοκρασία του σώματος δεν μπορεί να το κάνει κανένα πινέλο και κανένα beauty blender. Η πουδρίτσα που έχει μέσα είναι πολύ σκούρη για να σετάρω, οπότε θα σετάρω με τη Huda Beauty το banana baked. Με πινελάκι θα σετάρω παιδιά, θα βουτήξω λίγο μέσα να βγει από το διχτάκι λίγη πουδρίτσα και τα σετάρω. Αυτή είναι ωραία πουδρίτσα της Huda. Η άλλη βρήκαμε πώς θα τη χρησιμοποιούμε. Θα κινηθώ λίγο σε πιο μάτα αποχρώσεις. Θα πάρω τη Wet n Wild το bronzer, το Sunset Striptease. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να φανεί. Φαίνεται το bronzer. Θα πάρω από e.l.f. την τετραπλή αυτή παλέτα που είναι η Light. Και θα πάρω τούτο εδώ, το περίεργο, βερικοκί, είναι matte. Και θα βάλω λίγο έτσι εδώ να το ανακατέψω. Μου φαίνεται ότι έκανα κάτι σαν ηλιοκαμένο. Τώρα κατά πόσο ταιριάζει με το ροζ και το μαύρο στα μάτια μου, με πειράζει. Πειράματα κάνουμε. Ωραία. Και για highlighter, με το ίδιο πινελάκι, μάλλον με το πινέλο που έβαλα την πούδρα, θα πάρω αυτήν εδώ την παλέτα που μου την έστειλε συνδρομήτρια και ευχαριστώ πάρα πολύ, και θα πάρω το Ignite από εδώ, Ignite, δεν ξέρω πώς θέλετε να το προφέρετε, και θα βάλω έτσι εδώ πέρα, highlighter. Έτσι είναι αρκετά διακριτικό. Το κραγιονάκι λοιπόν είναι το lip liner από Huda, είναι το Bombshell για το περίγραμμα, και το άλλο είναι από Cougar Beauty. Παιδιά, ήταν σε ένα set και δεν έχουν πάνω ονόματα. Αυτό ήταν το βίντεο λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε, να σας άρεσε και το μακιγιάζ. Γράψτε μου τα σχόλιά σας, χτυπήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όποτε εγώ ανεβάζω βίντεο. Ακολουθήστε με και στο Instagram, περνάει από εδώ. Και τα μαλάκια μου σήμερα υποτίθεται ότι προσπάθησα να τα κάνω
τύπου beach waves, με αυτά εδώ τα bubble and bubble τα προϊόντα, τώρα τι καταφέραμε, ένας Θεός ξέρει. Anyway, αυτά είχα να σας πω, μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε καλά, Αργυρό speaking. Γεια! Yeah.